Το ποσό του 1.581.891 ευρώ στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος κατανέμεται σε απόφαση του κανονισμού 1233 κάθετος 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να στηριχτεί ο κλάδος. Με τη θέσπιση του μέτρου, η κατανομή γίνεται βάση των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος όπως αυτές διαμορφώθηκαν το έτος 2009. Νέο, μεγαλύτερο από άλλες φορές μπέρδεμα, αναμένεται να δημιουργηθεί με την πληρωμή των ενώσεων για τις ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης του 2010. Και αυτό διότι ορισμένες ενώσεις καλούν τους παραγωγούς να πληρώνουν τη διαφορά μεταξύ των χρημάτων που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του τιμοκαταλόγου της ΠΑΣΕΓΕΣ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες βάσει των επίσημων ανακοινώσεων οι ενεργοποιήσεις γίνονται δωρεάν. Για εμπεγμό της κυβέρνησης και κατάφορη αδικία κάνουν λόγο οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι στο υπόμνημα που απέστειλαν στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή με αφορμή τη θέσπιση ηλικιακών κριτηρίων στην εξισωτική αποζημίωση. Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ σε περίπτωση που το αίτημά τους δεν ικανοποιηθεί άμεσα ή καταλήξει σε αδιέξοδο, απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση με βάση την οποία ανακατανέμεται το πριμ στους νέους αγρότες που εντάχθηκαν στο μέτρο 112 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Τα κονδύλια μοιράζονται αναπεριφέρεια επί συνόλου 155 εκατομμυρίων ευρώ.